Υπάρχει ένα θέμα το οποίο το θεωρώ αρκετά σοβαρό, Οικονομικ... Οικο... Α, αυτό λοιπόν είναι αυτό που βλέπετε, το έκθεση καταπέλτης του ελεκτικού συνεδρίου για τις απευθείας αναθέσεις, έτσι γίνεται η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα αυτό τι είναι, ε, δεν είναι τόσο απλό. Ε, η διευθύντρα Σύνταξη του site, η Νατάσα Στασινού θα μας εξηγήσει. Νατάσα... Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, Είναι έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Είναι Είναι η έκθεση του ηλεκτρικού δηλαδή συνεδρίου. Δηλαδή είναι ένα ρεπορτάζ που κάναμε εγώ και εσύ και το δημοσιεύσαμε. Είναι έκθεση... Όχι. <laughs> είναι το ανώτατο δικαστήριο που έχει κάνει έρευνα, έχει μελετήσει και το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει η ρεπορτάζ που είχε κάνει η Ναυτεμπορική πριν από δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2021 και έλεγε αυτό ακριβώς, ότι α, δύο στα τρία δημόσια έργα γίνονται, καταλήγουν να γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Τι βρήκε λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο, ότι τη διετία 2021-2022 είχαμε 314.000 απευθείας αναθέσεις. Αυτά είναι έργα 4,5 δις ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο, τεράστιο. Νατάστα ε, Να μου, τεράστιο. Ναι. Τεράστιο ποσό. Ε, τι γίνεται, Δεν επικρίνει μόνο όλον αυτόν τον όγκο των απευθεία αναθέσεων, αλλά και τη διαδικασία με την οποία γίνεται. Τι κάνουν συνήθω οι φορεί του δημοσίου, Α, Περιμένουν τελευταία στιγμή, επικαλούνται μία έκτακτη, απρόβλεπτη, επίγουσα ανάγκη δεν δικαιολογούν, όπως μας λέει το ηλεκτρικό συνέδριο, από που, γιατί είναι απρόβλεπτη αυτή η ανάγκη, Καταλήγουν στο κάνουμε απευθεία ανάθεση. Η απευθεία ανάθεση σημαίνει ότι ε, παίρνει κάποιο το έργο και το εκτελεί χωρί συγκεκριμένα κριτήρια, ε, χωρί έκπτωση, γιατί όταν έχουμε ένα διαγωνισμό Ακριβώς. μπορεί να φτάσει ε, μέχρι και 60% η έκπτωση σε σχέση με αυτό που έχει Βέβαια, εδώ να, βάλουμε, να κάνω μια παρένθεση να μου εδώ ότι υπάρχει και μια ε, επιχειρηματολογία τον, για την απευθεία ανάθεση, ότι γλιτώνουμε τη γραφειοκρατία και να προχωρήσει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Ναι, ε, ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να αφορά δύο στα τρία δημοσία έργα. Αλλά αυτό, τώρα, αυτό ε, ναι. <laughs> <laughs> που είπε τώρα είναι η απάντηση. Ε, ότι αυτό αυτό, καθώς, αυτό δεν μπορεί να, να γίνει κανόνα. Δεν μπορεί να είναι όλα. <γι> όλα πρέπει να ξεπερνούν τη γραφειοκρατία. Ακριβώ. Δεν δε μπορεί αυτό. να γίνει κανόνα αυτό. Γιατί ε, έχει φτάσει ναι. να γίνεται κανόνα. Η εξαίρεση να γίνεται κανόνα. Καταλήξαμε να γίνεται κανόνας, μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αφορά νοσοκομεία, πρέπει να το πούμε, στις απευθείας αναθέσεις. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο μας λέει ότι πολλές φορές δεν περιγράφεται καν το αντικείμενο της σύμβασης. Κάνουμε μία υπευθεία ανάθεση και δεν λέμε τι ακριβώς αφορά η ανάθεση. Δεν έχουμε λοιπόν περιγραφή του αντικειμένου και δεν έχουμε σχεδόν ποτέ και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχει υπολογιστεί η δαπάνη. Μάλιστα. Θέλουμε αυτό από αυτή την εταιρεία, κάτι ξέρω εγώ ασαφέ, από μια εταιρεία, το οποίο το κολυστολογούμε, α πούμε, 150 εκατομμύρια. Δεν λέμε πώ το υπολογίσαμε αυτό. Ε, αυτό νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά είναι εχμή, σου λέει το ηλεκτρικό συνέδριο, έτσι σπαταλάμε το χρήμα του Δημοσίου. Ακριβώ. Ε, Τώρα να ρωτήσω κάτι. Δεν... Αυτά που περιγράφει, που τα λέει και η έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου, έκθεση φωτιά, αυτό, 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 αυτό. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, αν δηλαδή ο κόσμος αυτό ρωτάει, πρέπει... ωραία η έκθεση, ωραία η, 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 πώς το λένε, η, η καταγραφή των ε, γεγονότων, ε, ε... αλλά περιμένουμε ουσιαστικά να απαντήσει αυτό το ελεκτικό συνέδριο ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά και από τους φορείς του δημοσίου και από την ίδια την κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι απάντηση θα υπάρχει από εκεί πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Ε, κάτι που επίσης επισημαίνει είναι ότι γίνονται καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις. Κανένα οργανισμός του δημοσίου δεν έχει μηχανισμό που να εξετάζει αυτές τις καταγγελίες. Μάλιστα και δίνει μία σύσταση ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και κάτι τέτοιο. Καταγγέλλω εγώ ότι ξέρω ότι εκεί έχει γίνει απευθεία ανάθεση. Α, θα πρέπει να υπάρχει όμω κάποιο να ελέγξει την καταγγελία. Αλλά κάποιο πρέπει να το ελέγξει. Ναι, για να προχωρήσει και ναι. η δράση. Η Ελλάδα το 2023. Έτσι, ναι, ναι. Να Μου, Προχωράμε ναι. σε κάποια, κάποια, πράγματα δεν αλλάζουν. Αυτό είναι, εστυχώς. αυτό είναι. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν. Δεν γίνεται. Πόσο θα πηγαίνουμε έτσι. Τέλο πάντων. Ναι, δεν προχωράς. Νατάσα, μου ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά Καλή και με τι ε, απευθείες θέσει και την απόφαση και την πρόταση, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου.